Ο λόγος στην κυρία Χρύσα Παπαδάκη. Επίσης περιφερειακή σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Αρναουτάκη. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Δολγεράκη, καλησπέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση μαζί σας με αυτά τα οποία διαβάζω και έχετε δηλώσει και έχουν γραφτεί, θεωρώντας από τη δική σας την πλευρά κομβική τη συνεισφορά των νέων και των γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρία Παπαδάκη. Ναι, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς είναι οι άνθρωποι να στηριζόμαστε και οι γυναίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό η εμπειρία των παλιών, αλλά και η συνεισφορά των νέων ανθρώπων στο κομμάτι αυτό. Η εμπειρία των παλιών και η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού για να μπορέσουμε να δώσουμε περαιτέρω όθηση στο διεκδικητικό πλαίσιο, στον προγραμματισμό, στους στόχους για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν έχω συστηθεί, μπορώ να πω δύο λόγια για μένα? Θα τα πείτε, θα τα πείτε, μη στενοχωριέστε. Ωραία. Πείτε μου. Η εμπειρία των παλιών μαζί με την διεκδικητικότητα και την ορμή των νέων, του νέου προσωπικού, πολιτικού προσωπικού, θέλετε να πείτε? Ναι, φυσικά, αυτό ακριβώς εννοούσα. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείτε λοιπόν τώρα να συστηθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Χρύσα Παπαδάκη, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει και κατοικώ μόνιμα στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχω καταγωγή από την Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Οι σπουδές μου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αφορούν την κατεύθυνση διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και τουρισμού. Έχω επίσης μεταπτυχιακό τίτλο δεύτερο στην εκπαίδευση, καθώς διδάσκω παράλληλα τελευταία χρόνια σε τουριστικές σχολές και σε διάφορες δομές του Υπουργείου Τουρισμού εδώ στην Κρήτη. Παράλληλα έχω εργασιακή εμπειρία σε διάφορα ξενοδοχεία πολλών ασθενών στην Κρήτη, σε διάφορες θέσεις. Παράλληλα έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων, συνεδρίων και workshops σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού και την ισότητα στον εργασιακό χώρο, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τις startups και διάφορες άλλες θεματολογίες που αφορούν τις τεχνικές επικοινωνίας, τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο, στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών και θεματικού τουρισμού στην Κρήτη, που με αφορά ιδιαίτερα, καθώς είναι το αντικείμενό μου. Επίσης, να προσθέσω ότι είμαι τελευταία χρόνια γραμματέας στον Εμπορικό και Επαγγελματικό Σύλλογο της Αγίας Πελαγίας, που είμαι, ανήκω δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και της Έλωσης Φιλοξένεια, που είναι τα νοικιαζόμενα διαμερίσματα του νομού Ηρακλείου. Και ανήκω σε διάφορους άλλους συλλόγους και φορείς, οι οποίοι αφορούν την γυναική επιχειρηματικότητα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στο Δίκτυο Παρέμβασης Γυναικών Κρήτης. Σε ομάδες τουρισμού και πολιτισμού που αφορούν άμεσα το αντικείμενό μου. Και έχω τη διάθεση έτσι και να συνεισφέρω ως νέος άνθρωπος στο κομμάτι αυτό, καθώς έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια. Αυτός ήταν και ο λόγος που σας έκανε να ενεργοποιηθείτε μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και να διεκδικήσετε ένα ρόλο? Ναι, φυσικά. Καθώς δραστηριοποιούμε πολλά χρόνια στο κομμάτι αυτό, είχα την όρεξη και τη διάθεση να ασχοληθώ και να συνεισφέρω με την εμπειρία και τις γνώσεις μου όπως μπορώ. Τι είναι αυτό που ευελπιστείτε, τι είναι αυτό που σας πονάει περισσότερο, ποιες είναι εκείνες οι ελλείψεις τις οποίες εσείς έχετε δει από τη δική σας την πλευρά, και εφόσον εκλεγεί ο δικός σας ο συνδυασμός, εκλεγείτε και εσείς, θέλετε να συνεισφέρετε πολύ περισσότερο, κυρία Παπαδάκη? Να αναφερθώ τώρα, μιας και χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, 27 Σεπτεμβρίου χθες, ότι καθώς το αντικείμενό μου είναι αυτό, θεωρώ τον τουρισμό για την Κρήτη και γενικότερα για την Ελλάδα είναι βαρχίδα της οικονομίας. Οπότε αυτή η μέρα για μας θεωρείται γιορτή χθεσινή για τον τόπο, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους μας. Τέσσερις πυλώνες προτεραιότητες που εγώ θα θέσω σε προτεραιότητα μετά την πρώτη θεώρηση αν εκλεγώ, είναι η έμφαση στη δοσιμότητα και στην εφορία και στην προσβασιμότητα. Να παντρεύσουμε την πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, καθώς είναι άδετα συνδεδεμένος. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να γίνει το έξυπνος προορισμός, έμφαση στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η τεχνολογία προχωράει κάθε μέρα.
Να επενδύσουμε επίσης στον τουρισμό ειδικού ενδιαφέροντος, στον εναλλακτικό τουρισμό, όπως ήδη έχουν αναπτυχθεί κάποιες μορφές στην Κρήτη μας. Έχουμε δυνατότητα 365 μέρες τουρισμό, οπότε μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πάρα πολλά πράγματα που έχει αυτός ο ευλογημένος τόπος, όπως τον αγροτικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό με άλλα λόγια. Έχουμε το θρησκευτικό τουρισμό που έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα επίσης, τον αθλητικό τουρισμό που έχει ήδη αναπτυχθεί κάπως στην Κρήτη μας. Ενίσχυση γενικότερα του και του επαγγελματικού συνεδριακού τουρισμού. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται κάθε μέρα, το digital nomad είναι οι λεγόμενοι ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι έχουμε ανθρώπους που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, που μπορούν να έχουν ένα υπολογιστή και να ταξιδεύουν να εργάζονται από οπουδήποτε. Αυτή λοιπόν η ομάδα τουριστών έχει αρχίσει τελευταία χρόνια και αναπτύσσεται έντονα. Είναι και αυτό ένας από τα σχέδιά μας για ανάπτυξη και περαιτέρω επίσκεψη στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι και το κεντρικό κράτος θα πρέπει να σταθεί αιρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, ασκώντας αυτή την πολιτική και παίρνοντας αποφάσεις στρατηγικής σημασίας για όλη την Ελλάδα και την Κρήτη. Έτσι, γιατί όλα αυτά εντάσσονται και σε ένα πλαίσιο, κυρία Παπαδάκη. Ναι, φυσικά. Να αναφερθώ στο πρόγραμμα του κυρίου Αναουτάκη στις προκλήσεις πενταετίας. Όχι, δεν χρειάζεται. Εσείς θα επισημάνετε μόνο εκείνα τα οποία σας αφορούν άμεσα, αλλά νομίζω ότι ήδη οι αναφορές σας σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι που σας απασχολεί περισσότερα, με τον τουρισμό, μιας και είσαστε στο ίδιο αντικείμενο, μέσα στο αντικείμενο, ότι είναι το καλύτερο δυνατόν. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζει όλος ο κόσμος. Αγία Πελαγία, ιδιαίτερα μέρημνα επιδιώκετε, επιθυμείτε για την Αγία Πελαγία και για όλες εκείνες τις περιοχές οι οποίες θα πρέπει να είναι σωστά οχυρωμένες με βάση αυτές τις αλλαγές, τις καιρικές αλλαγές, κυρία Παπαδάκη? Σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κλιματική κρίση και αλλαγή που ακόμα και σήμερα που μιλάμε στην Αγία Πελαγία, παράδειγμα, δεχτήκαμε κάποιες ψυχάλες και μια μικρή βροχή. Πέρυσι μετράμε ακόμα πληγές από την πλημμύρα που συγγίνει. Έτσι. Ναι, είχαμε θρυνήσει και δύο άτομα. Λόγω ότι είναι ο τόπος που αναφέρομαι τώρα εδώ, αλλά γενικότερα με ενδιαφέρει η ανάπτυξη του τουρισμού σε όλο το νησί. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να είμαστε οχυρωμένοι σε τέτοιες κλιματικές αλλαγές και μέσω της πολιτικής προστασίας και μέσω υποδομών και αναπτυξιακών έργων που πρέπει να υλοποιηθούν, αντιπλημμυρικών έργων και χρηματοδοτήσεις από το κράτος για την προστασία των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και των σπιτιών τους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Ακούσαμε το λόγο σας, μας αφήσατε λίγο τη σκέψη σας παραπάνω να την γνωρίσουμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή δύναμη, κυρία Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Γεια σας. Καλή συνέχεια.